αποδεικνύεται, πιστεύω περίτρανα, ότι το Σύνταγμα και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν παρεμποδίζει τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών όταν υπάρχει παράνομος πλουτισμός, δωροδοκία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν νοείται να υπάρχει κανένα προνόμιο. Δεν νοείται να υπάρχει ειδική, συντομότερη περιγραφή, παραγραφή. Δεν νοείται να υπάρχουν ειδικά υπουργικά αδικήματα. Το Σύνταγμα επιτέλους ερμηνεύεται σωστά. Και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως και πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος στις αλλαγές που είναι αναγκαίες για να νιώσει ο πολίτης ότι δεν υπάρχουν δικονομικά και νομικά προνόμια. Ότι δεν υπάρχουν ειδικές μεταχειρήσεις για κάποιους. Αρκεί να μπορεί να λειτουργήσει το κράτος, να μπορεί να διοικηθεί ο τόπος. Άρα, καμιά εγκληματική πράξη, καμία πράξη που προκαλεί το δημόσιο αίσθημα, δεν προστατεύεται και δεν μπορεί να προστατεύεται ούτε από τη βουλευτική ασυλία, ούτε από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.